Μετά από τόσο καιρό κάψιμο, ήρθε η ώρα να χαλαρώσουμε και λιγάκι. Τι κάνουμε, πώς είμαστε, ελπίζω να είσαι καλά. Όλα θα πάνε καλά. Έχουμε λίγο καφεδάκι. Γεια σου Φανούλα. Τι κάνεις Φανή? Τι λέει? Έχω χαλαρώσει ήδη. Ήδη είμαι χαλαρός. Πάμε λίγο. Για να δούμε. Πού είμαι? Εδώ. Πότε θα έρθεις στο Discord να σου κάνω ιδιαίτερα μαθήματα streaming? Λοιπόν... Πάμε λίγο. Άντε, μόλις τελειώσουμε, έλα. Η μουσική ακούγεται? Είναι όλα καλά? Προχωράμε? Έστω και λίγο, θέλουμε λίγο έτσι να ακούγεται λίγο. Από τι είδα, τώρα που άνοιξα test stream το απόγευμα, κάποιος έκανε unfollow. Εύχομαι σε αυτόν που έκανε unfollow τα καλύτερα στη ζωή του. Δηλαδή, όπως θα λέει και ο Χίος, να πεθάνει το πρωί. Λοιπόν, το επόμενο κεφάλαιο που πρέπει να διαβάσουμε και έχουμε μείνει είναι ο πρώτος άθλος. Α, ο πρώτος άθλος. Καταπληκτικό. Πάμε λίγο. Μισό λεπτό. Να οργανώσω εδώ τη διάταξη του χώρου. Εδώ είμαστε. Την Κυριακή το πρωί ο Χάρης σηκώθηκε και ντύθηκε τόσο αφηρημένα ώστε πέρασαν κάμποσες στιγμές προτού συνειδητοποιήσει ότι προσπαθούσε να φορέσει στο πόδι του το καπέλο του και όχι την κάλτσα. Μου θυμίζει την Ειρνούλα αυτό. Καταπληκτικό. Όταν επιτέλους φόρεσε όλα του τα ρούχα στα σωστά μέλη του σώματός του, αναζήτησε την Ερμιόνη. Τη βρήκε στο τραπέζι του Γκρίφιντορ να τρώει πρωινό με την Τζίνι. Ο ίδιος δεν μπορούσε να κατεβάσει μπουκιά από την αγωνία του, αλλά την περίμενε να αποφάει και ύστερα την πήρε έξω για μια βόλτα. Εκεί της τα είπε όλα. Για τους δράκους και ό,τι του είχε πει ο Σύριος, κάνοντας ένα μεγάλο περίπατο στην όχθη της λίμνης. Η Ερμιόνη, αν και ταράχτηκε με τις προειδοποιήσεις του Σύριου για τον Καρκάροφ, δήλωσε ότι το πιο πιεστικό πρόβλημα ήταν η δράκη. «Το θέμα είναι πρώτα απ' όλα να βγει ζωντανός από τη δοκιμασία της Τρίτης», είπε απελπισμένη. «Και μετά βλέπουμε τι θα κάνουμε με τον Καρκάροφ». Έκαναν τρεις φορές το γύρο της λίμνης προσπαθώντας να σκεφτούν ένα απλό ξόρκι που να εξουδετερώνει τους δράκους. Δεν βρήκαν τίποτε, οπότε πήγαν στη βιβλιοθήκη. Εκεί ο Χάρη κατέβασε όλα τα βιβλία για δράκους και βάλθηκαν να φιλομετρούν τη μεγάλη στίβα. Ξόρκι για να κόψεις τα νύχια του δράκου. Θεραπείες για κακοφορμισμένα λέπια. Δεν μας κάνουν αυτά. Είναι για μερικούς παλαβούς, σαν το Χάγκριτ που τους αρέσει να φροντίζουν δράκους. Είναι πολύ δύσκολο να φωνευτεί ένας δράκος λόγω της αρχαίας μαγείας τόδας, με την οποία έχει διαποτιστεί το χοντρό το μάρι του και δεν μπορούν να τη διαπεράσουν παρά μόνο τα ισχυρότερα ξόρκια. Ο Σύριος όμως είπε ότι αρκεί ένα απλό ξόρκι.
Τότε ας κοιτάξουμε στα βιβλία με τα βασικά ξόρκια, είπε ο Χάρη και παραμέρισε το βιβλίο «Ο τύπος που λάτρευε τους δράκους». Έφερε άλλη μια στίβα βιβλία και άρχισε να τα ξεφυλίζει, ενώ η Ερμιόνη ψιθύριζε σταμάτα στο πλευρό του. «Εδώ έχει τα ξόρκια μετατροπής. Αλλά τι να μετατρέψεις? Εκτός αν μετατρέψεις τα δόντια του σε τσίχλες ή κάτι παρόμοιο για να γίνει πιο κίνδυνος». Καλή. Έξυπνη η Ερμιόνη. «Το πρόβλημα είναι ότι, όπως λέγεται το βιβλίο, έχουν αδιαπέραστο το μάρι. Θα σου έλεγα να τον μεταμορφώσεις, αλλά είναι τόσο μεγάλος που ειλικρινά δεν νομίζω ότι θα μπορέσεις. Αμφιβάλλω αν θα τα κατάφερνα ακόμα και η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ. Εκτός αν μεταμορφωθείς ο ίδιος και να αποκτήσεις μεγαλύτερες δυνάμεις. Τα ξόρκια αυτά όμως δεν είναι απλά, θέλω να πω, δεν τα έχουμε κάνει. Έχω διαβάσει γι' αυτά σε ένα βιβλίο». «Ερμιόνη», είπε με σφιγμένα δόντια ο Χάρη, «μου κάνεις τη χάρη να το βουλώσεις, προσπαθώ να συγκεντρωθώ». Όταν σώπασε η Ερμιόνη, το μυαλό του γέμισε με ένα βουητό που δεν άφηνε πολλά περιθώρια για αυτοσυγκέντρωση. Κοίταξε απελπισμένο στο εγχειρίδιο με τα βασικά μαγεία για πολυάσχολους και θυμωμένους. Στιγμιαίο ξύρισμα. Αλλά η δράκη να τριχή. Πιπεράτη αναπνοή. Με αυτό θα έβγαζε ακόμα πιο πολλές φωτιές από το στόμα. Αγκαθωτή γλώσσα. Αυτό δεν του έλειπε. Να δώσει άλλο ένα όπλο στο δράκο. «Α, όχι πάλι. Γιατί δεν κάθεται να διαβάσει το δρομοπλοίο του?» αναρωτήθηκε εκνευρισμένη η Ερμιόνη, μόλις είχε μπει ο Βίκτορ Κραμ. Του έριξε ένα βλοσιρό βλέμμα και κάθισε σε μια απομονωμένη γωνιά με μια στίβα βιβλία. «Α, ο Κραμ είναι που διαβάζει συνέχεια. Σωστά, έπος. Έλα, Χάρη. Πάμε στο εντευκτήριο. Σε λίγο θα κουβαληθεί η λέσχη με τις θαυμάστριές του». Και είχε δίκιο, γιατί την ώρα που έβγαιναν έμπαινε μια κοριτσίστικη συντροφιά. Ένα κορίτσι μάλιστα είχε δεμένο στη μέση του ένα κασκόλ της βουλγαρικής ομάδας. Ο Χάρη δεν έκλεισε μάτι όλη τη νύχτα και μόλις σηκώθηκε τη Δευτέρα το πρωί σκεφτόταν σοβαρά για πρώτη φορά στη ζωή του να το σκάσει από το Hogwarts. Όταν κατέβηκε στην τραπεζαρία, κοίταξε γύρω του και αναλογίστηκε τις επιπτώσεις της φυγής του από το κάστρο. Κατάλαβε πως δεν μπορούσε να το κάνει. Στο Hogwarts είχε βρει την ευτυχία. Σίγουρα θα ήταν ευτυχισμένος και με τους γονείς του, αλλά δεν το θυμόταν. Η σκέψη ότι προτιμούσε να αντιμετωπίσει το δράκο παρά να γυρίσει στην οδό Πριβέτ και στον Ντάντλι του έκανε καλό. Τον ηρέμησε κάπως. Τελείωσε με δυσκολία το πρωινό του, ο λαιμός του θαρρής και είχε κλείσει, και καθώς σηκωνόταν με την Ερμιόνη είδε το Σέντρικ Ντίγκορι να φεύγει από το τραπέζι του Hufflepuff. Ο Σέντρικ δεν είχε ιδέα για τους δράκους. Ήταν ο μόνος πρωταθλητής που αγνοούσε τι είδους δοκιμασία τους περίμενε, αφού σίγουρα η Μαντά Μαξίμ και ο Καρκάροφ θα είχαν μιλήσει στη Φλερ και τον Κραμ για τους δράκους. Σωστό. «Ερμιόνη, θα σε δω στο θερμοκήπιο», είπε ο Χάρη παίρνοντας την απόφασή του. «Πήγαινε εσύ. Εγώ θα έρθω σε λίγο». Θα το γυρίσω εδώ. Ωραία. Πού είχα μείνει? Θα αργήσεις, Χάρη. Σε λίγο θα χτυπήσει το κουδούνι. Θα σε προφτάσω, εντάξει? Έτρεξε πίσω από το Σέντρικ και όταν έφτασε στη βάση της μαρμάρινης σκάλας, εκείνος βρισκόταν ήδη στην κορυφή. Ήταν με μια παρέα συμμαθητών του. Ο Χάρη δεν ήθελε να του μιλήσει μπροστά τους, γιατί πολλοί από αυτούς, όποτε τον έβλεπαν, τον χλέβαζαν για το άρθρο της Ρίτα Σκίτερ.
Την είχα ξεχάσει αυτή. Τον ακολούθησα από απόσταση και είδε πως κατευθυνόταν στην αίθουσα με τα ξόρκια. Τότε του ήρθε μια ιδέα. Κοντοστάθηκε, άφησε τη συντροφιά του Σέντρικ να προχωρήσει λίγο ακόμα και ύστερα έβγαλε το ραβδί του και σημάδεψε προσεκτικά. «Θράψιους!» Η σάκα του Σέντρικ σκίστηκε από κάτω και στο πάτωμα σκορπίστηκαν περγαμηνές, βιβλία και πένες. Έσπασαν και μερικά μελανοδοχεία. «Πηγαίνετε εσείς», είπε εκνευρισμένος στους φίλους του που στάθηκαν να το βοηθήσουν. «Πηγαίνετε και πείτε στο Φλίτουικ ότι έρχομαι». «Επικός, γεια σου Δήμο». «Τι κάνεις, Δήμο, φίλε μου?» «Τι κάνουν τα καλά παιδιά?» «Μόνο τα καλά παιδιά είναι εδώ. Όλοι οι άλλοι, μόνο στο Hogwarts Legacy έρχονται. Εδώ ακούνε τη λέξη βιβλίο και τρέχουν μακριά. Λες και θα τους φάει κανένα βιβλίο. Εμάσα την ατάκα του Χίου. Μπού ρε, μπού. Θα σε φάει το βιβλίο, μπού. Το θυμάσαι, μπού. Μπού, θα σε φάει το βιβλίο». Τι μαλάκες είστε. Γεια σου Γεώργια. Ο Γιώργος γουστάρει Φιλιπ Νταμπούκ. Πάμε λίγο. Πάμε λίγο να χαλαρώσουμε. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι? Αν βάλω το εφεδάκι πώς θα ακουστεί? Για να δω. Δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό.
Πάμε να τα ακούσουμε και χωρίς. Δηλαδή έτσι. Εσύ θα μου γράψεις στο chat ποιος ήχος είναι καλύτερος. Με ή χωρίς. Τώρα είναι χωρίς. Γιατί μπορώ και μιλάω. Θα το δω και μετά ως το VOD βέβαια. Τι ωραία που γράφει ρόλη. Καταπληκτικά. Τι είναι, κοιμηθήκατε? Καλά κάνετε. Έτσι πρέπει. Sorry αυτό. Αυτό παίζει να ήταν λίγο δυνατά. Όχι, αυτό δεν ακούγεται. Μάλλον. Ακούγεται αυτό το σύρσιμο της σελίδας. Ναι, αλλά να γράφετε και κάτι στο chat, μη κοιμάστε, ξυπνήστε. Θα μου δώσει κανένα feedback, σελίδα. Αχ, Θεέ μου. Αρκετά. 4 λεπτά. Δεν ακούτε πάλι. Δεν ακούτε τι λέω. Δεν ακούτε. Δεν με ακούτε. Προχωράμε. Τεστ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πού είχα μείνει? Δεν έχω ιδέα. Κάπου εδώ. Που του σκίστηκε η τσάντα. Θα δω μετά από το VOD. Και θα βγάλω τα συμπεράσματα. Έγινε αυτό που είχε προβλέψει ο Χάρη. Έβαλε το ραβδί στην τσέπη του, περίμενε να μπουν οι φίλοι του Σέντρικ στην τάξη και ύστερα τον πλησίασε. Τώρα ήταν μόνοι στο διάδρομο. «Γεια», είπε ο Σέντρικ μαζεύοντας ένα βιβλίο πασαλημένο με μελάνια. «Σκίστηκε η σάκα μου. Για να φανταστείς, ήταν ολοκένουρια». «Σέντρικ», είπε ο Χάρη, «ο πρώτος άνθρωπος είναι με δράκους». «Τι?», ανάβλεψε εξαφιασμένος ο Σέντρικ. «Δράκους», το επανέλαβε σιγανά ο Χάρη, για την περίπτωση που θα έβγαινε ο ίδιος ο Φλίτουικ για να δει γιατί αργούσε ο Σέντρικ. «Έχουν φέρει 4, ένα για τον καθένα μας, και πρέπει να τους ξεγελάσουμε και να τους πλησιάσουμε». Ο Σέντρικ τον κοίταξε σαστισμένος. Στα γκρίζα μάτια του αντικαθρεφτίστηκε κάτι από το μανικό που βασάνιζε το Χάρη από το Σάββατο το βράδυ. «Είσαι σίγουρος?», ρώτησε πνιχτά. «Όπως σε βλέπω και με βλέπεις», είπε ο Χάρη. «Τους είδα.
Και πώς τα έμαθες? Υποτίθεται ότι δεν πρέπει να μάθουμε πριν. Δεν έχει σημασία, είπε βιαστικά ο Χάρη. Ήξερε ότι ο Χάγκριτ θα έβρισκε τον πελάτο αν μαθευόταν η αλήθεια. Δεν είμαι ο μόνος που το ξέρει. Η Φλέρ και ο Κραμ θα το έχουν μάθει ήδη, γιατί η Μαξίμ και ο Καρκάροφ είδαν και αυτοί τους δράκους. Ο Σέντρικ σηκώθηκε με αργές κινήσεις. Στα χέρια του κρατούσε τις μελανωμένες περγαμινές καταβιβλία, ενώ από τον ώμο του κρεμόταν ισχυσμένη τσάκα. Κοίταξε το Χάρη με ένα βλέμμα γεμάτο απορία και ίσως μία δόση καχυποψίας. Για να δούμε, θα του πιστέψει άραγε. «Γιατί μου τα λες?» ρώτησε. Ο Χάρη το κοίταξε σαστισμένος. Ήταν σίγουρος ότι αν είχε δει ο Σέντρικ τους δράκους, θα έκανε και εκείνος το ίδιο. Ο Χάρη δεν θα άφηνε ούτε το χειρότερο εχθρό του να αντιμετωπίσει τους δράκους απροετοίμαστος, με εξαίρεση ίσως το Μαλφόι και το Σνέιπ. «Γιατί αυτό είναι το δίκαιο και το σωστό», είπε στο Σέντρικ. «Πρέπει να το ξέρουμε όλοι για να αγωνιστούμε με ίσους όρους». Ο Σέντρικ εξακολουθούσε να τον κοιτάζει καχύποπτα όταν ακούστηκε πίσω του ένα χαρακτηριστικό κλάνκ, κλάνκ, κλάνκ. Ο Χάρη γύρισε και είδε τον τρελομάτι να βγαίνει από μια αίθουσα. «Πότερ, έλα μαζί μου», γρήλησε. «Εσύ την κόρη στο μάθημά σου». Ο Χάρη κοίταξε φοβισμένο τον Μούντι. «Τους είχε ακούσει?» «Κύριε καθηγητά, πρέπει να πάω στο μάθημα της βοτανολογίας». «Δεν πειράζει, Πότερ. Σε θέλω λίγο στο γραφείο μου». Ο Χάρη τον ακολούθησε φοβισμένος. Τι θα γίνει όταν ρωτούσε ο Μούντι πώς είχε μάθει για τους δράκους? Θα πήγαινε στον Ντάμπλντορ να καρφώσει τον Χάγκριτ ή θα μεταμόρφωνε τον Χάρη σε νεφίτσα? «Τόσο το καλύτερο», σκέφτηκε ο Χάρη. «Θα ξεγελάσω πιο εύκολα το δράκο σαν νηφίτσα. Θα είμαι τόσο μικρός που δεν θα μπορεί να με διακρίνει από εκεί ψηλά». Ακολούθησε το Μούντι στο γραφείο του. Εκείνος έκλεισε την πόρτα, γύρισε και το κοίταξε καρφώνοντας πάνω του και το μαγικό και το φυσιολογικό του μάτι. «Είναι αξιοθαύμαστο αυτό που έκανες», του είπε σιγανά ο Μούντι. Ο Χάρη δεν ήξερε τι να πει. Περίμενε μια τελείως διαφορετική αντίδραση. «Κάθεσε», του είπε ο Μούντι και ο Χάρη πάκουσε. Κοίταξε γύρω του. Είχε επισκεφθεί αυτό το γραφείο την εποχή των δύο προηγουμένων ενίκων του. Επί Lockhart, η τύχη ήταν γεμάτη χαμογελαστές φωτογραφίες του ίδιου του καθηγητή Lockhart. Όταν ζούσε εδώ ο Λούπιν, έβλεπε διάφορα συνερπαστικά είδη επικίνδυνων μαγικών πλασμάτων που τα έφερνε στην τάξη για να τα μελετήσουν. Τώρα όμως, το γραφείο ήταν γεμάτο παράξενα αντικείμενα, τα οποία, όπως υπέθετε ο Χάρη, ο Μούντι χρησιμοποιούσε την εποχή που ήταν χρυσούχος. Πάνω στο γραφείο βρισκόταν κάτι που έμοιαζε με μεγάλη γυάλινη ραγισμένη σβούρα. Ο Χάρη κατάλαβε αμέσως πως ήταν κρυπτοσκόπιο, γιατί είχε και εκείνος ένα, βέβαια πολύ μικρότερο από του Μούντι. Σε μία γωνιά, πάνω σε ένα τραπεζάκι, ένα αντικείμενο θύμιζε χρυσή τηλεοπτική κεραία και βόμβιζε σιγανά. Απέναντί του στον τοίχο κρεμόταν ένα είδος καθρέφτη, αλλά δεν αντανακλούσε την εικόνα του δωματίου. Στην επιφάνειά του σάλευαν μερικές θαμπές μορφές που δεν ξεχώριζαν καλά. «Σου αρέσουν οι ανιχνευτές του σκότους?» ρώτησε ο Μούντι που παρακολουθούσε προσεκτικά κάθε κίνηση του Χάρη. «Τι είναι αυτό?» ρώτησε ο Χάρη δείχνοντας τη χρυσή κεραία. «Είναι μυστικός αισθητήρας. Βομβίζει όταν ανιχνεύει συγκάλυψη και ψέμα. Μόνο που εδώ είναι άχρηστος από τις πολλές παρεμβολές.
το βομβαρδίζουν από κάθε κατεύθυνση τα ψέματα που λένε οι μαθητές για να δικαιολογηθούν όταν δεν έχουν διαβάσει τα μαθήματά τους. Καλό. Αφού το ήρθα εδώ δεν έχει πάψει να βουίζει και αναγκάστηκα να κλείσω το κρυπτοσκόπιό μου επειδή σφύριζε συνέχεια. Είναι υπερευαίσθητο και πιάνει τις ύποπτες κινήσεις από μίλια μακριά. Μα πώς να ξεχωρίσεις αν πρόκειται απλώς για παιδικές σκανδαλιές ή για κάτι πιο σοβαρό. Κατάληξε ευλοσύνα. Και αυτός ο καθρέφτης τι είναι? Α, ο καθρέφτης των εχθρών μου. Τους βλέπεις πως καραδοκούν? Αν δεν φανεί όμως το σπράδι των ματιών τους, δεν κινδυνεύω. Και τότε ανοίγω τον μπάουλο μου. Και με ένα κοφτό γέλιο έδειξε ένα μεγάλο μπαούλο κάτω από το παράθυρο. Είχε 7 κλειδαριές αραδιασμένες στη σειρά. Ο Χάρη αναρωτήθηκε τι είχε μέσα, αλλά το επόμενο σχόλιο του Μούντι τον προσγείωσε απότομα στην πραγματικότητα. Ώστε έμαθες για τους δράκους? Ο Χάρη δίστασε. Ήταν αυτό που φοβόταν, αλλά δεν είχε πει στο Σέντρικ ότι ο ίδιος ο Χάγκριτ είχε παραβιάσει τους κανονισμούς και ασφαλώς δεν θα το έλεγε ούτε στον Μούντι. Δεν πειράζει. Ο Μούντι κάθισε σε μια καρέκλα και τέντωσε με ένα βαγκιτό το ξύλινο πόδι του. Οι ζεβολιές είναι παράδοση στο τριάθλο μαγείας από τα χρόνια τα παλιά. Δεν έκανα καμία ζεβολιά, είπε κοφτά ο Χάρη. Το έμαθα τυχαία. Ο Μούντι χαμογέλασε. Δεν σε κατηγορώ, παιδί μου. Εγώ το είχα πει στον Ντάμπλντορ από την πρώτη στιγμή. Αυτός μπορεί να θέλει να παίξει τίμια, αλλά ο Καρκάροφ και η Μαξίμ δεν έχουν τέτοιους ενδιασμούς. Θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να κερδίσουν οι δικοί τους πρωταθλητές. Θέλουν να νικήσουν τον Ντάμπλντορ, να αποδείξουν πώς είναι και αυτός άνθρωπος. Ε? Γιατί δεν είναι άνθρωπος ο Ντάμπλντορ? What? Τι λέει ο Μούντι? Okay. Ο Μούντι γέλασε τραχιά και το μαγικό του μάτι στριφογύρισε τόσο γρήγορα που ο Χάρη έπαθε ναυτία. Για πες μου λοιπόν, σκέφτηκες τι θα κάνεις με τον δράκο? Ρώτησε ο Μούντι. Όχι, είπε ο Χάρη. Εγώ πάντως δεν πρόκειται να σου πω. Τον προειδοποίησε ο Μούντι. Εγώ είμαι αμερόληπτος. Θα σου δώσω μόνο μερικές χρήσιμες συμβουλές γενικής φύσεως. Η πρώτη: αξιοποίησε τα προσόντα σου. Μα δεν έχω κανένα, είπε αυθόρμητα ο Χάρη. Συγγνώμη, αντέδρασε ο Μούντι, αλλά για να λέω εγώ πως έχεις, κάτι παραπάνω ξέρω. Σκέψου. Σε τι τα καταφέρνεις καλύτερα? Ο Χάρη προσπάθησε να συγκεντρωθεί. Σε τι είχε ταλέντο? Αυτό δεν ήθελε ερώτημα. Στο Quidditch, είπε σκυθροπά, αλλά δεν βλέπω σε τι μπορεί να βοηθήσει. Ακριβώς, είπε ο Μούντι κοιτάζοντάς τον στα μάτια. Από ό,τι έχω ακούσει, είσαι άπιαστος όταν πετάς με το σκουπόξυλο σου στον αερά. Ναι, μα... Ο Χάρη τον κοίταξε. Μα απαγορεύεται να χρησιμοποιήσω σκουπόξυλο, μόνο το ραβδί μου. Και τώρα, η δεύτερη συμβουλή. Τον διέκοψε ο Μούντι. Χρησιμοποίησε ένα απλό κοινό ξόρκι για να βρεις αυτό που χρειάζεσαι. Ο Χάρη τον κοίταξε απορριμμένος. Τι χρειαζόταν? Έλα τώρα, παιδί μου, μουρμούρισε ο Μούντι. Συνδύασε αυτά τα δύο, σκέψου λιγάκι, δεν είναι και τόσο δύσκολο. Ο Χάρη κατάλαβε. Είχε ταλέντο στο πέταγμα με το σκουπόξυλο. Έπρεπε να πλησιάσει λοιπόν τον δράκο από τον αέρα. Για να το κάνει αυτό χρειαζόταν την αστραπή. Και για να έρθει στα χέρια του η αστραπή, έπρεπε... Ερμιόνη,
ψιθύρισε ο Χάρη όταν έφτασε στο θερμοκήπιο 10 λεπτά αργότερα και δικαιολογήθηκε στην καθηγήτρια για την καθυστέρηση. «Ερμιόνη, χρειάζομαι τη βοήθειά σου». «Και τι προσπαθώ να κάνω τόσες μέρες, Χάρη?» Το απάντησε με μάτια γεμάτα αγωνία καθώς κλάδευε έναν παλούμενο θάμνο. «Μέχρι αύριο το απόγευμα πρέπει να έχω μάθει τέλεια το ξόρκι κλήτευσης». Έτσι άρχισαν την εξάσκηση. Το μεσημέρι δεν έφαγαν, αλλά πήγαν σε μια άδεια αίθουσα, όπου ο Χάρη προσπάθησε με όλες του τις δυνάμεις να απογειώσει διάφορα αντικείμενα και να τα κάνει να πετάξουν προς το μέρος του. Όμως, τα βιβλία και οι πένες στα μισά του δρόμου ξεχνούσαν τον προορισμό τους και έσκαγαν σαν βαρύδια στο πάτωμα. «Δεν διαβάζει πολύ ο Χάρη. Το πιο σημαντικό σπέλ είναι αυτό. Στο παιχνίδι δηλαδή. Συγκεντρώσου, Χάρη. Συγκεντρώσου. Αυτό προσπαθώ να κάνω», φώναζε θυμωμένος ο Χάρη. «Μα κάθε τόσο βλέπω μπροστά μου ένα τεράστιο εξαγριωμένο δράκο. Εντάξει, θα ξαναδοκιμάσω». Ο Χάρη ήθελε να κάνει κοπάνα από το μάθημα της μαντικής για να συνεχίσει την εξάσκηση, αλλά η Ερμιόνη αρνήθηκε κατηγορηματικά να χάσει το μάθημα της αριθμολογίας. Εκτός αυτού, δεν είχε νόημα να εξασκηθεί χωρίς εκείνη. Έτσι, υπέμεινε επί μία ώρα την καθηγήτρια τρελώνει, που του ζάλισε τα αυτιά με τη θέση του Άρη σε σχέση με τον Κρόνο, η οποία λέει σήμαινε ότι τα άτομα που είχαν γεννηθεί Ιούλιο κινδύνευαν από ξαφνικό και βίαιο θάνατο. «Εντάξει», είπε δυνατά ο Χάρη που δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα νεύρα του, «αρκεί να είναι γρήγορος, γιατί δεν θέλω να υποφέρω». Προς στιγμή φάνηκε ότι ο Ρόν θα έβαζε τα γέλια. Κοίταξε το Χάρη για πρώτη φορά μετά από πολλές μέρες. «Α, είναι μαλωμένη, ναι». Αλλά εκείνος ήταν τόσο πικαρισμένος που δεν του έδωσε σημασία. Την υπόλοιπη ώρα του μαθήματος προσπαθούσε να φέρει προς το μέρος το μικρά αντικείμενα χρησιμοποιώντας το τραβδί του κάτω από το θρανίο. Τελικά τράβηξε στη χούφτα του μία μύγα, αλλά δεν ήταν σίγουρος αν τα είχε καταφέρει με το ξόρκι κλήτευσης ή απλώς η μύγα ήταν χαζή. Τι ώρα που γράφει. Τι έγινε? Να δούμε πόσες σελίδες έχουμε ακόμα. Έλα. Μισό λεπτό. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, 9, 10, 11, 12, 13. Οκ. Okay. Τι να κάνουμε. Πάτε επαστού. Πού είχα μείνει? Μετά το μάθημα τσίπησε κάτι ανόριχτα στην τραπεζαρία και ύστερα πήγαν στην αίθουσα, στην άδεια αίθουσα με την Ερμιόνη φορώντας τον αόρατο μανδύα για να αποφύγουν τους καθηγητές. Συνέχισαν την εξάσκηση ως τα μεσάνυχτα. Θα έμεναν κι άλλο, αλλά εμφανίστηκε ο Πίβς, το θορυβοποιό φάντασμα. Προσποιήθηκε ότι νόμιζε πως ο Χάρη ήθελε να το πετούν αντικείμενα και άρχισε να εξφερδονίζει εναντίον του καρέκλας. Τα δύο παιδιά έσπευσαν να εξαφανιστούν πριν ακούσει το θόρυβο Φίλτς και επέστρεψαν στο εντευκτήριο του Γκρίφιντορ, το οποίο ευτυχώς ήταν έρημο. Στις 2 η ώρα το πρωί, ο Χάρης στεκόταν κοντά στο τζάκι, περιστοιχισμένος από διάφορα ετερόκλητα αντικείμενα. Πένες, βιβλία, αναποδοκυρισμένες καρέκλες, μερικούς παλιούς βόλους, καθώς και το βάτραχο του Νέβιλ, τον Τρέβορ. What the fuck? Μόλις την τελευταία ώρα είχε κατανοήσει για τα καλά το ξόρκι κλήτευσης. Καταπληκτικό. «Έτσι, μπράβο, Χάρη.
«Τώρα τα πας πολύ καλύτερα», είπε η Ερμιόνη κατάκοπη αλλά ευχαριστημένη. «Τώρα ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε την επόμενη φορά που θα δυσκολευτώ σε ένα ξόρκι», είπε ο Χάρη, ρίχνοντας ένα λεξικό ρουνική στην Ερμιόνη για να το ξαναφέρει κοντά του. «Α, το έμαθε το σπέλ. Οκ. Θα βάλουμε έναν δράκο να με φοβερήσει λοιπόν», σήκωσε το ραβδί του. «Λεξικό, πρόσελθε». Το βαρύ βιβλίο ξέφυγε από το χέρι της Ερμιόνης, διέσχισε πετώντας το δωμάτιο και ο Χάρη το έπιασε στον αέρα. «Χάρη, νομίζω το έχεις μάθει τέλεια», είπε ενθουσιασμένη η Ερμιόνη. «Αρκεί να τα καταφέρω και αύριο», είπε ο Χάρη. «Η αστραπή θα βρίσκεται πολύ πιο μακριά από αυτά τα αντικείμενα μέσα στο κάστρο, ενώ εγώ θα είμαι έξω». «Και γιατί δεν την παίρνει την αστραπή, να την κρύψει κάπου εκεί κοντά, μες στο δάσος?» «Ρε, Ρόλινγκ, μας δουλεύεις. What the fuck?» «Δεν έχει σημασία», δήλωσε αποφασιστικά η Ερμιόνη. «Αν συγκεντρωθείς θα έρθει. Τώρα πήγαινε για ύπνο. Πρέπει να είσαι ξεκούραστος». «Α, ξέρεις γιατί έχει ακόμα τόσο? Γιατί μάλλον θα μας πει...» «Όχι, δεν ξέρω. Θα το κάνουμε τώρα? Όχι, δεν νομίζω. Για να δω». Εκείνο το βράδυ ο Χάρη ήταν τόσο απορροφημένος στο να μάθει το ξόρκι που σχεδόν ξέχασε τον τυφλό πανικό του. Το άλλο πρωί όμως ο πανικός επέστρεψε δρυμύτερος. Η ατμόσφαιρα στο σχολείο έπαλε από ένταση και ανυπομονησία. Το μεσημέρι θα διακόπταν το μάθημα για να πάνε μαθητές στη μάνδρα με τους δράκους. Φυσικά δεν ήξεραν τι θα έβρισκαν εκεί. Ο Χάρη ένιωθε μακριά από όλους και από όλα, και από αυτούς που του εύχονταν καλή επιτυχία και από εκείνους που το ψιθύριζαν «θα σου έχουμε έτοιμα τα χαρτομάντιλα». Τα νεύρα του ήταν τόσο τεντωμένα που φοβόταν μήπως του αλέψει ο νους όταν θα τον οδηγούσαν στο δράκο, και αρχίσε με το ραβδί του να εκτοξεύει κατάρες προς πάσα κατεύθυνση. Φαντάζεσαι. Όσο για το χρόνο, τον είχε τρελάνει με τα καμώματά του. Προχωρούσε με τέτοια άλματα ώστε δεν κατάλαβε πως είχε βρεθεί από το πρώτο μάθημα της ημέρας στο τελευταίο, και ύστερα είχε έρθει η ώρα για φαγητό. Μα πότε είχε φτάσει το μεσημέρι? Η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ μόλις τον είδε έτρεξε αμέσως κοντά του. Πολλά κεφάλια στράφηκαν τότε προς το μέρος τους. «Πότερ, οι πρωταθλητές πρέπει να έρθουν έξω τώρα, να ετοιμαστούν για τον πρώτο άθλο». «Εντάξει», είπε ο Χάρη και άφησε με θόρυβο το πυρούνι του. «Καλή επιτυχία, Χάρη», ψιθύρισε η Ερμιόνη. «Είμαι σίγουρη ότι θα τα καταφέρεις». «Ναι», είπε και δεν αναγνώρισε ούτε ο ίδιος τη φωνή του. Ο Χάρη έφυγε από την τραπεζαρία μαζί με την καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ. Εκείνη τη μέρα φαινόταν κάπως αλλιώτικη. Θα ρίσκε ήταν ταραγμένη όπως η Ερμιόνη. Καθώς κατέβαιναν τα πέτρινα σκαλοπάτια και έβγαιναν στην ψυχρή λιακάδα του Νοεμβρίου, τον έπιασε από τον ώμο. «Ω, τι γλυκιά που είναι. Μη πανικοβάλλεσαι», του είπε. «Προσπάθησε να φανείς ψύχρεμος. Τον αγώνα θα περιφρονούν μάγοι, και αν σε βγει κάτι απρόπτο θα επεμβούν ακαριά. Εσύ κάνε ό,τι περνάει από το χέρι σου και να είσαι σίγουρος ότι αν δεν τα καταφέρεις δεν θα σε κακολογήσει κανείς. Είσαι εντάξει?» «Ναι», άκουσε τον εαυτό του να λέει. «Μια χαρά». Τον οδήγησε στο δάσος, εκεί που ήταν η δράκη. Όταν πέρασαν τη συστάδα των δέντρων πίσω από την οποία βρισκόταν η μάντρα, ο Χάρη είδε πως εκεί μπροστά είχαν στήσει μια σκηνή που έκρυβε τους δράκους. «Θα καθίσεις στη σκηνή μαζί με τους άλλους πρωταθλητές», είπε η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ με τρεμάμενη φωνή, «και θα περιμένεις τη σειρά σου. Είναι εκεί και ο κύριος Μπάγκμαν, που
που θα σας πει τι πρέπει να κάνετε. Καλή επιτυχία. Α, τώρα θα γίνει το σκηνικό. Γουστάρω. Ευχαριστώ, της είπα ανέκφραστα. Η καθηγήτρια τον άφησε στην είσοδο της σκηνής και ο Χάρη μπήκε μέσα. Η Φλέρ Ντελακούρ καθόταν σε μια γωνιά σε ένα ξύλινο σκαμνί. Δεν ήταν αγέροχη όπως πάντα, αλλά χλωμή και υδρωμένη. Ο Βίκτορ Κραμ ήταν πιο σκυθροπός από ό,τι συνήθως, πράγμα που ο Χάρη το απέδωσε στο άγχος. Ο Σέντρικ βημάτιζε πάνω κάτω και του χαμογέλασε αχνά μόλις τον είδε. Ο Χάρη του ανταπέδωσε το χαμόγελο. Ένιωθε τους μυς του προσώπου του άκαμπτους, λες και είχαν ξεχάσει πώς χαμογελάνε. «Βρε, καλώς τον», είπε χαρούμενο Μπάγκμαν. «Πέρασε, παιδί μου, πέρασε. Σας στο σπίτι σου». Ο Λούντο Μπάγκμαν, ανάμεσα στους χλωμούς πρωταθλητές, έμοιαζε με παραφουσκωμένο κινούμενο σκίτσο. «Τώρα που μαζευτήκαμε όλοι, ήρθε η ώρα να σας κατατοπίσω», είπε ζωηρά ο Μπάγκμαν. «Όταν έρθουν και οι θεατές, τότε θα τραβήξετε μέσα από το σακούλι». Τους έδειξε ένα κόκκινο με ταξωτό πουγγί. «Μία μικρογραφία από αυτό που θα αντιμετωπίσετε, βλέπετε, είναι πολλών λογιών. Μια στιγμή, πρέπει να σας πω και κάτι άλλο. Α, ναι, θυμήθηκα. Η αποστολή σας είναι να πάρετε το χρυσό αυγό». Ο Χάρη κοίταξε τους άλλους. Ο Σέντρικ έγνεψε για να δείξει πως κατάλαβε και μετά βάλθηκε να βηματίζει πάνω κάτω με όψη χλωμή. Η Φλέρ Ντελακούρ και ο Κραμ δεν αντέδρασαν καθόλου. Ίσως φοβόταν ότι αν άνοιγαν το στόμα τους θα ξερνούσαν. Ο ίδιος ο Χάρη πάντως έτσι ένιωθε. Ωστόσο, αν μη τι άλλο, εκείνοι συμμετείχαν με τη θέλησή τους. Σωστά, ενώ ο Χάρη όχι. Σε λίγο έξω από τη σκηνή ακούστηκαν εκατοντάδες ζευγάρια πόδια, ζωηρές κουβέντες, γέλια, καλαμπούρια. Ο Χάρη ένιωθε τόσο ξεκομμένος από το πλήθος, σαν αυτός και οι έξω να ανήκαν σε διαφορετικά είδη. Αμέσως μετά ο Μπάγκμαν άνοιξε το κόκκινο μεταξωτό σακούλι. «Πρώτα οι κυρίες», είπε και το έτεινε προς τη Φλέρ. «Σωστός». Εκείνη έβαλε μέσα το τρεμάμενο χέρι της και τράβηξε τη λεπτοδουλεμένη μικρογραφία ενός δράκου. Ήταν ο ουαλικός πράσινος. Στο λαιμό του είχε κρεμασμένο τον αριθμό 2. Οι υποψίες του Χάρη επιβεβαιώθηκαν, γιατί η Φλέρ δεν έδειξε την παραμικρή έκπληξη, αλλά μόνο μια παρετημένη αποφασιστικότητα. Η Μαντά Μαξίμ της είχε πει τι θα αντιμετώπιζε. Το ίδιο ίσχυσε και για τον Γκραμ. Τράβηξε τον κόκκινο κινέζικο φλογοβόλο με τον αριθμό 3 στο λαιμό. Τα μάτια του ούτε που πετάρισαν, απλώς έσκυψε το κεφάλι. Ο Σέντρικ έβαλε το χέρι του στο σακούλι και τράβηξε τον γκριζογάλαζο σουηδικό πλατίνιχο που είχε τον αριθμό 1. Ο Χάρη έβαλε το χέρι του στο μεταξωτό σακούλι, γνωρίζοντας ποιος δράκος είχε απομείνει, και τράβηξε τον ουγγρικό κερκόκερο με τον αριθμό 4. Μόλις ο δράκος αντίκρισε το Χάρη, άπλωσε τα φτερά του και γύμνωσε τα μικροσκοπικά δόντια του. «Έτοιμοι λοιπόν», είπε ο Μπάγκμαν. «Έχετε τραβήξει το δράκο που θα αντιμετωπίσετε και τον αριθμό που αντιστοιχεί στη σειρά με την οποία θα εμφανιστείτε. Καταλάβατε? Τώρα θα σας αφήσω μόνους, μια και είμαι ο σχολιαστής του αγώνα. Κύριε Ντίγκορη, είστε πρώτος. Θα βγείτε στο στίβο μόλις ακούσετε τη σφυρίχτρα, εντάξει? Χάρη, μπορώ να σου πω δύο λόγια? Έξω». Μάλιστα. Ο Χάρη ακολούθησε τον Μπάγκμαν έξω από τη σκηνή.
Τον οδήγησε κοντά στα δέντρα και του μίλησε με πατρικό ύφος. «Είσαι καλά, Χάρη? Μήπως μπορώ να κάνω κάτι για σένα?» «Τι?» είπε ο Χάρη. «Όχι, τίποτα». «Έχεις κανένα σχέδιο?» ρώτησε ο Μπάγκμαν συνωμοτικά. «Θέλω να σου πω μερικά κόλπα, αν δεν έχεις αντίρρηση βέβαια. Ξέρεις τι εννοώ φυσικά», συνέχισε χαμηλώνοντας ακόμα πιο πολύ τη φωνή του. «Βρίσκεσαι στην πιο μειονεκτική θέση και θα ήθελα να σε βοηθήσω». «Όχι», αρνήθηκε με τόση βιάση που φοβήθηκε μήπως τον προσβάλλει. «Όχι, έχω σκεφτεί τι θα κάνω, ευχαριστώ». «Δεν θα το μάθει κανείς, Χάρη», επέμεινε ο Μπάκμαν κλείνοντας το μάτι. «Όχι, είμαι μια χαρά». Αναρωτήθηκε γιατί έλεγε σε όλους πως είναι καλά, αφού ποτέ στη ζωή του δεν είχε νιώσει χειρότερα. «Έχω σκεφτεί ένα σχέδιο. Θα...» Ακούστηκε ένα σφύριγμα. «Α, έχω αργήσει», αναφώνησε ο Μπάγκμαν και έφυγε τρέχοντας. Ο Χάρη επέστρεψε στη σκηνή και είδε το Σέντρικ να βγαίνει. Ήταν ακόμα πιο πελιδινός. Καθώς περνούσε από δίπλα του, ο Χάρη προσπαθούσε να του ευχηθεί καλή επιτυχία, αλλά το μόνο που ακούστηκε ήταν ένα γρύλισμα. Ουψ. Μπήκε στη σκηνή, όπου ήταν σαν να μόνοι η Φλερ και ο Κραμ. Λίγες στιγμές αργότερα, το πλήθος άρχισε να επιφημεί, πράγμα που σήμαινε ότι ο Σέντρικ είχε μπει στη μάντρα και τώρα βρισκόταν αντιμέτωπος με το ζωντανό μοντέλο της μικρογραφίας του. Δεν υπήρχε τίποτε χειρότερο για το Χάρη από το να κάθεται και να ακούει. Το πλήθος φώναζε, ούριαζε, κρατούσε την ανάσα του σαν ένα πολυκέφαλο πλάσμα με μία φωνή, ενώ ο Σέντρικ προσπαθούσε να πλησιάσει το σουηδικό πλατίνιχο. Τώρα ήταν η Φλερ που είχε αρχίσει να βαδίζει πάνω κάτω, κόβοντας βόλτες μέσα στη σκηνή. Τα σχόλια του Μπάγκμαν επιδείνωναν την κατάσταση. Ακούγοντάς τον, ο Χάρη σχημάτιζε φρικτές εικόνες με τη φαντασία του. «Ωχ, παρατρίχα, παρατρίχα, τι παράτολμο παιδί, αλλά και πανέξυπνο. Κρίμα που δεν έπιασε το κόλπο του». Πέρασαν έτσι κάπου 15 λεπτά, όταν ξέσπασαν μυριόστομες ζητοκραυγές που μόνο ένα πράγμα μπορούσε να σημαίνουν. Ο Σέντρικ είχε καταφέρει να πλησιάσει το δράκο και να αρπάξει το αυγό. «Έξοχα», κράβγασε ο Μπάγκμαν. «Και τώρα η βαθμολογία των κριτών». «Έχει και βαθμολογία. Σωστό. Δεν ανακοίνωσε τους βαθμούς. Ο Χάρη πέθεσε ότι οι κριτές σήκωναν καρτέλες με τη βαθμολογία και τις έδειξαν στους θεατές. «Τέλειωσε ο ένας, απομένουν άλλοι τρεις», φώναξε ο Μπάγκμαν καθώς ακουγόταν πάλι σφυριχτρά. «Δεσποινής Δελακούρ, ελάτε παρακαλώ». Η Φλερ έτρεμε σύγκορμη. Ο Χάρη τη λυπήθηκε όταν την είδε να βγαίνει από τη σκηνή με το κεφάλι ψηλά, σφίγγοντας το χέρι της το ραβδί. Τώρα είχε μείνει μόνος με τον Γκραμ. Πάμε λίγο. Πού είχαμε μείνει? Τώρα είχε μείνει μόνος με τον Γκραμ. Είχαν πιάσει από μία άκρη της σκηνής και απέφευγαν ο ένας στο βλέμμα του άλλου. Η διαδικασία επαναλήφθηκε. «Κατά τη γνώμη μου δεν έπρεπε να το ρισκάρει», ακουγόταν η φωνή του Μπάγκμαν. «Πλησιάζει. Προσοχή τώρα. Αχ, κρίμα. Νόμιζε ότι θα τα καταφέρει να το πάρει». 10 λεπτά αργότερα το πλήθος ξέσπασε πάλι σε ιαχές.
Τα είχε καταφέρει και η Φλερ. Έγινε μια σύντομη παύση για να παρουσιάσουν τη βαθμολογία και άλλα χειροκροτήματα και ύστερα το τρίτο σφύριγμα της φυρίχθρας. «Και τώρα η σειρά του κυρίου Κραμ», φώναξε ο Μπάγκμαν, και ο Κραμ βγήκε σκυφτός από τη σκηνή, αφήνοντας το Χάρι ολομόναχο. Εδώ είναι τα καλύτερα. Η καρδιά του βροντοχτυπούσε και τα δάχτυλά του είχαν μυρμηγκιάσει από το φόβο. Ταυτόχρονα ένιωθε σαν να είχε βγει από το σώμα του, σαν να έβλεπε τα τυχώματα της σκηνής από πολύ μακριά, σαν να άκουγε τις φωνές του πλήθους από πολύ μακριά. «Τι τόλμη!» φώναξε ο Μπάγκμαν και ο Χάρη άκουσε τον κινέζικο φλογοβόλο να βγάζει ένα τρομερό και ανατριχιαστικό μουγκριτό, ενώ οι θεατές κρατούσαν την ανάσα τους. «Έχει πολύ μεγάλο θάρρος και ναι, πήρε το αυγό». Τα χειροκροτήματα θρημάτισαν σαν τζάμι το χειμωνιάτικο αέρα. Ο Κραμ είχε τελειώσει. Από στιγμή σε στιγμή έφτανε η σειρά του Χάρη. Σηκώθηκε και ένιωσε τα πόδια του κομμένα. Περίμενε και έπειτα άκουσε τη σφυρίχτρα. Βγήκε από τη σκηνή ενώ ο πανικός του κορυφωνόταν σε ένα φοβερό κρεσέντο. Τώρα βάδιζε ανάμεσα στα δέντρα, έμπαινε στη μάντρα. Όλα αυτά φάνταζαν σαν ένα πολύχρωμο όνειρο. Εκατοντάδες πρόσωπα τον κοίταζαν από τις κερκίδες, οι οποίες είχαν στηθεί με τρόπο μαγικό στο διάστημα που μεσολάβησε από την τελευταία φορά που είχε βρεθεί εκεί. Και να, ο κερκόκερος στην άλλη άκρη της μάντρας ανακούρκουδα πάνω στο αυγό του, με τα φτερά μισά ανοιχτά και ένα βλέμμα φωνικό στα κίτρινα μάτια, σαν τερατώδης μαύρη λεπιδωτή σαύρα να σαρώνει το έδαφος με τα νευρικά χτυπήματα της αγκαθωτής ουράς του. Το πλήθος έκανε μεγάλη φασαρία, αλλά ο Χάρη δεν μπορούσε να ξεχωρίσει αν τον επιθυμούσαν ή αν τον αποδοκίμαζαν. Δεν τον ένοιαζε. Βρισκόταν εδώ για να κάνει αυτό που έπρεπε, να αυτοσυγκεντρωθεί και να πετύχει το ξόρκι. Ήταν η μόνη του ελπίδα. Σήκωσε το ραβδί του. «Πρόσελθε, αστραπή!» φώναξε. Περίμενε, κάνοντας μέσα του μια θερμή προσευχή. Αν δεν έπιανε το ξόρκι, αν δεν ερχόταν η αστραπή. Έβλεπε τον κόσμο γύρω του μέσα από ένα διάφανο και τρεμάμενο παραπέτασμα, σαν αχλή που έκανε τη μάντρα και τα εκατοντάδες πρόσωπα να λυκνίζονται αλόκοτα. Τι ωραία, Θεέ. Και τότε την άκουσε να σκίζει πίσω του τον αέρα. Γύρισε και είδε την αστραπή να έρχεται προς το μέρος του ανάμεσα από τα δέντρα, να μπαίνει στη μάντρα και να στέκεται μπροστά του μετέωρη για να την καβαλικέψει. Οι φωνές του κόσμου είχαν δυναμώσει. Ο Μπάγκμαν κάτι έλεγε, μα ο Χάρη δεν άκουγε πια. Ανέβηκε στο σκουπόξυλο και απογειώθηκε, και τότε έγινε το θαύμα. Καθώς ανέβαινε ψηλά και ο αέρας ανέμιζε τα μαλλιά του και τα πρόσωπα γινόταν σαν κουκίδες και ο κερκόκερος μίκρινε ίσα με ένα σκύλο, συνειδητοποίησε πως δεν είχε αφήσει πίσω του μόνο το έδαφος, αλλά και το φόβο του. Ο ουρανός ήταν το στοιχείο του. Δεν ήταν παρά άλλος ένας αγώνας Κουίντις και ο κερκόκερος άλλη μια δύσκολη αντίπαλη ομάδα. Έσκυψε, κοίταξε τα αυγά και διέκρινε το χρυσό που λαμποκοπούσε πλάι στα γκρίζα, ασφαλισμένο ανάμεσα στα μπροστινά πόδια της δράκαινας. «Εντάξει λοιπόν», είπε στον αυτό το Χάρη προσποίηση, «φύγαμε». Βούτυξε. Το κεφάλι του κερκόκερου ακολουθούσε την κίνησή του.
Ο Χάρη ήξερε τι ήθελε να κάνει δράκαινα και την τελευταία στιγμή ανάκοψε την πτώση του. Ένας πίδακας φωτιάς χτύπησε το σημείο που θα βρισκόταν αν δεν είχε παρεκκλίνει από την πορεία του. Δεν φοβήθηκε. Δεν ήταν παρά άλλη μια ενοχλητική μαύρη μπάλα. «Τι ελιγμός!» φώναξε ο Μπάγκμαν ανάμεσα στις τριγκυλιές και τα δυνατά επιφωνήματα του πλήθους. «Το είδατε αυτό, κύριε Κραμ!» Ο Χάρη πέταξε ψηλά και διέγραψε ένα κύκλο. Ο Κερκόκερος παρακολουθούσε την πορεία του, περιστρέφοντας το μακρύ λαιμό του. Αν συνέχιζε έτσι, σε λίγο θα το ζάλιζε, αλλά δεν το παρατράβηξε γιατί θα ξερνούσε πάλι φωτιά. Πράγματι, είδε τον Κερκόκερο να ανοίγει το στόμα του και έκανε βουτιά. Αυτή τη φορά στάθηκε λιγότερο τυχερός. Γλίτωσε από τις φλόγες, αλλά ο Κερκόκερος χρησιμοποίησε τη φοβερή ουρά του. Ο Χάρη έκανε έναν ελιγμό για να την αποφύγει, αλλά ένα αγκάθι τον χτύπησε στον ώμο και του έσχισε το μανδύα. Ένιωσε το τσούξιμο. Άκουσε το τρομαγμένο ουρλιαχτά του πλήθους, μα ευτυχώς το τραύμα δεν ήταν βαθύ. Πέταξε προς τα νότα του Κερκόκερου και του ήρθε μια ιδέα. Η δράκαινα. Φαινόταν απρόθυμη να πετάξει, δεν ήθελε να απομακρυνθεί από τα αυγά. Αν και στριφογύριζε, χτυπώντας τα φτερά της με τα φοβερά κίτρινα μάτια της καρφωμένα στο Χάρη, φοβόταν να απομακρυνθεί από τα αυγά. Έπρεπε να την κάνει να πετάξει, ώστε να μπορέσει να τα πλησιάσει. Απλώς έπρεπε να το κάνει με τρόπο, σιγά σιγά. Άρχισε να πετάει παραδόθε. Αρκετά μακριά ώστε να μην κινδυνεύει από τις φλόγες της, αλλά και αρκετά κοντά για να την κάνει να νιώσει ότι απειλείται. Και να μην τον χάσει από τα μάτια της. Γύριζε το κεφάλι της δεξιά και αριστερά, παρακολουθώντας τον με τις κάθετες κόρες των ματιών της και τα δόντια γυμνωμένα. Ο Χάρη ανέβηκε πιο ψηλά. Η δράκαινα τέντωσε το λαιμό της και βάλθηκε να τον λυκνίζει σαν φίδι που χορεύει στο ρυθμό του γητευτή. Ο Χάρη ανέβηκε μερικά μέτρα ακόμα και εκείνη βρυχήθηκε εξαγριωμένη. Στα μάτια της φάνταζε σαν μύγα. Μια μύγα που ανυπομονούσε να τη χάψει. Χτύπησε εκνευρισμένη την ουρά της, αλλά ήταν πολύ ψηλά για να το φτάσει. Ύστερα εκτόξευσε ένα πύρινο πίδακα που ο Χάρη τον απέφυγε με έναν ελιγμό. Άνοιξε το τρομερό της στόμα. «Έλα λοιπόν», ψιθύρισε ο Χάρη, πετώντας προκλητικά πάνω από το κεφάλι της. «Έλα να με πιάσεις. Άντε, πέτα, απογειώσου». Και τότε πια η δράκαινα οπισθοχώρησε, ξεδιπλώνοντας επιτέλους τα μαύρα της φτερά σαν μικρό αεροπλάνο, και ο Χάρη βούτυξε. Πριν προλάβει η δράκαινα να καταλάβει τι συμβαίνει και πού είχε εξαφανιστεί ο Χάρη, εκείνος όρμησε ακάθεκτος στο έδαφος προς τα αυγά που είχαν μείνει τώρα προστάτευτα κοντά στα μπροστινά της πόδια. Τράβηξε τα χέρια του από την αστραπή και άρπαξε το χρυσό αυγό. Ναι, πολύ ωραία. Είναι. Ο Χάρη πήρε πάλι ύψος με ηλικιώδη ταχύτητα, πέταξε πάνω από τις κερκίδες κρατώντας παραμάσχαλα το βαρύ αυγό με το γερό του χέρι και ξαφνικά ένιωσε σαν να δυνάμωσαν τον ήχο. Μόνο τότε άκουσε τις ιαχές του πλήθους που τον αποθώνε όπως η οπαδή της Ιρλανδίας στο παγκόσμιο κύπελο. «Κοιτάξτε», ούριαζε ο Μπάγκμαν, «αξίζει να το δείτε αυτό. Ο νεαρότερος πρωταθλητής μας πήρε το αυγό πιο γρήγορα από όλους. Τώρα ο κύριος Πότερ προηγείται». Ο Χάρη είδε τους φύλακες των δράκων να τρέχουν κοντά στον Κερκόκερο για να τον ηρεμήσουν και στην είσοδο της μάντρας, στην καθηγήτρια Μαγκόνα, καλή τον καθηγητή Μούντι και τον Χάγκριτ, να σπέβδουν να τον προϋπαντήσουν κουρνώντας χαρούμενοι τα χέρια. Έκανε άλλον ένα κύκλο πάνω από τις κερκίδες υπό τις εκοφαντικές ζητοκραυγές του πλήθους με την καρδιά ανάλαφρη. Ο πρώτος άθλος τελείωσε και είχε βγει ζωντανός. «Μπράβο, Πότερ, άριστα»,
αναφώνησε η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ καθώς ξεπέζευε από την αστραπή. Τα λόγια αυτά από τα δικά της χείλη ήταν ο μεγαλύτερος έπαινος. Έδειξε τον νόμο του και ο Χάρη πρόσεξε το χέρι της έτρεμε. «Πρέπει να σε δει η κυρία Πόμφρι πριν δώσουν οι κριτές στη βαθμολογία σου. Από εδώ περιποιήθηκε και τον Ντίγκορη». «Α, έχουν και το... έχουν και το ιατρείο στο χώρο εκεί». «Λογικό μου ακούγεται». «Το κατάφερες, Χάρη», είπε βραχνά ο Χάγκριτ. «Τα κατάφερες. Κι ας είχες να αντιμετωπίσεις τον Κερκόκερο που, αν θυμάσαι, ο Τσάρλι είπε πως είναι ο χειρό...» «Ευχαριστώ, Χάγκριτ», τον διέκοψε απότομα ο Χάρη, ώστε να μην φανερώσει μέσα στην αφηρημάδα του πως του είχε δείξει τους δράκους. Και ο καθηγητής Μούντι ήταν επίσης πολύ ευχαριστημένος. Το μαγικό του μάτι χόρευε μέσα στην κόγχη του. «Η τακτική σου ήταν απλή και έξυπνη, Πότερ», γρίλησε. «Πότερ, έλα τώρα στη σκηνή πρώτων βοηθειών», είπε η καθηγήτρια Μαγκόναγκαλ. Ο Χάρη βγήκε από τη μάντρα λαχανιασμένος ακόμα και είδε την κυρία Πόμφρι ανήσυχη στην είσοδο μιας άλλης σκηνής. «Δράκι», είπε αγανακτισμένη τραβώντας μέσα το Χάρη. Η σκηνή ήταν χωρισμένη στα δύο. Πίσω από το παραβάν διέκρινε τη σκιά του Σέντρικ, αλλά δεν φαινόταν βαριά τραυματισμένος, ήταν καθιστός. Η κυρία Πόμφρι εξέτασε με προσοχή τον νόμο του Χάρη, μουρμουρίζοντας θυμωμένη. «Πέρσι παράφρονες, φέτος δράκους, να δούμε τι άλλο θα μας κουβαλήσουν εδώ μέσα. Ήσουν τυχερός, σε πήρε ξόφαλτσα. Πρέπει όμως πρώτα να καθαρίσουμε την πληγή και μετά να τη γιατρέψουμε». Καθάρισε το σκίσιμο με ένα βαμβάκι ποτισμένο σε ένα κόκκινο υγρό που κάπνιζε και βρωμοκοπούσε, αλλά μόλις άγγιξε με το ραβδίδι στον νόμο του, το τραύμα έκλεισε αυτοστιγμή. «Τώρα κάθισε λίγο ήρεμος, κάθισε, και μετά μπορείς να πας για τη βαθμολογία σου». Πέρασε πίσω από το παραβάν και ο Χάρη την άκουσε να λέει: «Πώς αισθάνεσαι τώρα, Ντίγκορη?» Ο Χάρη δεν μπορούσε να μείνει ακίνητος, η αδρεναλίνη έτρεχε ακόμα με ορμή στις φλέβες του. Σηκώθηκε να δει τι γινόταν έξω, αλλά πριν φτάσει στην έξοδο, όρμησαν μέσα η Ερμιόνη και εξοπίσω τη Σωρόν. «Χάρη, ήσουν υπέροχος», φώναξε η Ερμιόνη. Στα μάγουλά της είχε νυχές. Προφανώς το είχε αγδάρει από την αγωνία της παρακολουθώντας τον. «Ήσουν αξεπέραστος. Αλήθεια σου λέω». Η προσοχή του Χάρη ήταν στραμμένη στο Ρόν που ήταν κατάχλωμος και τον κοίταζε σαν φάντασμα. «Χάρη», είπε σοβαρά, «δεν ξέρω ποιος έβαλε το όνομά στο κύπελο. Ο σκοπός του ήταν σίγουρα να σε σκοτώσει. Α, γι' αυτό, okay. Σωστό». «Γι' αυτό ήρθε ο Χάρης σκηνή, γιατί κατάλαβα πόσο επικίνδυνο είναι. Το πιασες. Το έπιασες». «Θα ρίσκες βίστηκαν σαν μονοκοντιλιά οι τελευταίες δύσκολες εβδομάδες. Θα ρίσκει ο Χάρης συναντούσε πρώτη φορά το Ρον μετά την επιλογή του ως πρωταθλητή». Έτσι του τάπε. «Άργησες, αλλά επιτέλους το κατάλαβες», είπε ψυχρά. Η Ερμιόνη, νευρική, στεκόταν ανάμεσά τους κοιτάζοντας πότε τον ένα και πότε τον άλλον. Ο Ρόν άνοιξε το στόμα του. Ο Χάρη κατάλαβε ότι θα τους ζητούσε συγγνώμη, αλλά έφνησε, ένιωσε ότι δεν χρειαζόταν. «Εντάξει», είπε πριν προλάβει να μιλήσει ο Ρόν, «ξέχασε το πια». «Όχι», είπε ο Ρόν, «ήταν μεγάλο μου λάθος να...» «Ξέχασε το», επανέλαβε ο Χάρη.
Ο Ρόν χαμογέλησε αμήχανα και ο Χάρη του ανταπέδωσε το χαμόγελο. Η Ερμιόνη έβαλε τα κλάματα. «Τώρα εσύ γιατί κλαις?» απόρρισε ο Χάρη. «Είστε τόσο χαζοί και οι δύο», φώναξε χτυπώντας το πόδι της στο έδαφος ενώ τα δάκρυα κυλούσαν ποτάμι, και ύστερα πριν προλάβουν να αντιδράσουν τους έσφιξε στην αγκαλιά της και το έβαλε στα πόδια κλαίοντας βοερά. «Τις έστριψε», σχολίασε ο Ρόν κουνώντας το κεφάλι. «Έλα Χάρη, οι κριτές σε περιμένουν για να ανακοινώσουν τη βαθμολογία σου». Ο Χάρη πήρε το χρυσό αυγό και την αστραπή του και βγήκε από τη σκηνή με τα στήθια του φουσκωμένα από τέτοια χαρά που μία ώρα πριν δεν θα μπορούσε ούτε να διανοηθεί. Δίπλα του ο Ρόν μιλούσε κατάπαυστα. «Ήσουν ο καλύτερος και με διαφορά. Ο Σέντρικ έκανε κάτι πολύ παράξενο. Μεταμόρφωσε μία κοτρόνα σε σκύλο για να κυνηγήσει ο δράκος το σκύλο αντί για εκείνον. Έκανε πολύ καλά το ξόρκι της μεταμόρφωσης και το κόλπο έπιασε. Ως ένα σημείο τουλάχιστον πήρε το αυγό, αλλά άρπαξε και μερικά εγκάβματα. Βλέπεις, στα μισά του δρόμου ο δράκος αποφάσισε πως προτιμούσε το νερό και ίσα που τη γλίτωσε. Η Φλερ έκανε ένα άλλο ξόρκι. Τι ωραίο λογοτεχνικό κόλπο που κάνει. Βάζει το Ρόν να του διηγηθεί τι δεν είδε ο Χάρη, μαλακ. Δεν αντέχω άλλο. Η Φλερ έκανε ένα άλλο ξόρκι από χαυνοτικό, αν δεν κάνω λάθος, που έπιασε αφού ο δράκος συνίσταξε και μετά ροχάλισε και έβγαλε μια τεράστια φλόγα από το στόμα του και άρπαξε μανδύνα της φωτιά. Την έσβησε με νερό που έβγαλε από το ραβδί της. Όσο για τον Γκραμ, δεν θα το πιστέψεις, αλλά ούτε που σκέφτηκε να πετάξει. Πάντως ήταν ο καλύτερος μετά από σένα. Χτύπησε το δράκο με ένα ξόρκι ανάμεσα στα μάτια. Μα για κακή του τύχη, ο δράκος άρχισε να χτυπιέται από τους πόνους και τσελαπάτησε τα μισά αληθινά αυγά. Οπότε το αφαιρέθηκαν βαθμοί επειδή έπρεπε να μείνουν άθικτα. Ο Ρόν πήρε μια βαθιά ανάσα καθώς έφταναν στη μάντρα. Τώρα που είχαν απομακρύνει τον κερκόκερο, ο Χάρη μπόρεσε να δει που καθόταν οι κριτές. Από την άλλη πλευρά, ακριβώς απέναντι, σε υπερυψωμένα χρυσοστόλιστα καθίσματα. Το άριστα είναι το 10 και για κάθε λάθος αφαιρούνται βαθμοί. Εξήγησε ο Ρόν και ο Χάρη είδε τον πρώτο κριτή, τη Μανταμαξίμ, να σηκώνει το ραβδί στον αέρα. Από την άκρη του ραβδιού βγήκε μια σημαίνια κορδέλα που στροβιλίστηκε και σχημάτισε τον αριθμό 8. «Πολύ καλά», είπε ο Ρόν ενώ το πλήθος χειροκροτούσε. «Σου αφαίρεσε 2 βαθμούς για το χτύπημα στον ώμο». Έπειτα ήρθε η σειρά του κυρίου Κρούτς. Αυτό σχημάτισε τον αριθμό 9. «Σκίζεις», φώναξε ο Ρόν χτυπώντας στην πλάτη. Ακολούθησε ο Ντάμπλντορ που το έβαλε και αυτός 9. Οι επιφημίες δυνάμωσαν. «Ο Μπάγκμαν 10. 10, απόρρισε ο Χάρη αφού... Τραυματίστηκα, μα καλά. Τι ρόλο παίζει αυτός? Αυτός. Πού είμαστε? 327, 328 σελίδα. Οκ. Τώρα ήταν η σειρά του Καρκάροφ να σηκώσει το ραβδί του. Κοντοστάθηκε για μια στιγμή και ύστερα σχημάτισε τον αριθμό 4. Τι? Ούριαξε εξαγριωμένος ο Ρόν. 4. Άτιμε, κάθαρμα, πουλημένε. Στο γκραμ έβαλες 10. Ω, μπορούν να το κάνουν αυτό? Δεν νομίζω. Το Χάρη δεν τον έμελε. Δεν θα το έμελε ακόμα και αν του έβαζε 0 ο Καρκάροφ. Η αγανάκτηση του Ρόν για λογαριασμό του άξιζε όσο 100 βαθμοί. Φυσικά δεν του το είπε, αλλά η καρδιά του ήταν πιο ελαφριά και από τον αέρα καθώς έβγαινε από τη μάντρα. Και δεν ήταν μόνο ο Ρόν, δεν ήταν μόνο οι Γκρίφιντορ που τον αποθέωναν. Την κρίσιμη ώρα του αγώνα, όταν είδαν τι θα αντιμετώπιζε, στάθηκε στο πλευρό του σχεδόν όλο το σχολείο, όπως είχε σταθεί και στο πλευρό του Σέντρικ. Τώρα πια δεν τον ένοιαζε για τους Σλίδεριν, ό,τι και αν του έλεγαν μπορούσε να το αντέξει.
Χάρη, προηγήσε στη βαθμολογία, είσαι στην πρώτη θέση με τον Γκραμ, είπε ο Τσάρλι Ουέσλι που έτρεξε να τους προλάβει καθώς κινούσαν για το σχολείο. Κοίταξε, βιάζομαι, πρέπει να στείλω κουκουβάγια στη μαμά. Της ορκίστηκα πως θα της τα γράψω όλα με τον Ι και με το σίγμα. Δεν έχει ξαναγίνει. Α, ναι. Και να περιμένεις λίγο. Θέλει να σου μιλήσει ο Μπάκμαν στη σκηνή των πρωταθλητών. Ο Ρον έμεινε να τον περιμένει και ο Χάρη ξαναμπήκε σε σκηνή που τώρα του φάνηκε πολύ διαφορετική, φιλόξενη και φιλική. Αναλογίστηκε πώς ένιωθε όταν αντιμετώπιζε τον Κερκόκερο και σύγκρινε τα συναισθήματά του με τις βασανιστικές στιγμές της αναμονής. Καμία σύγκριση. Η αναμονή ήταν απείρως χειρότερη. Πέρατες ξαναδώ κι εγώ. Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές τώρα που διαβάζουμε τα βιβλία. Η Φλέρ, ο Σέντρικ και ο Κραμ μπήκαν στη σκηνή μαζί. Η μία πλευρά του προσώπου του Σέντρικ ήταν καλυμμένη με μία πυκνή πορτοκαλιά λυφή, προφανώς ειδική για τα εγκάβματα. Μόλις είδε τον Χάρη του χαμογέλασε. «Ήσουν πολύ καλός, Χάρη. Και εσύ?» απάντησε χαμογελαστά ο Χάρη. «Όλοι ήσασταν καλοί», φώναξε ο Μπάγκμαν που όρμησε μέσα εκείνη τη στιγμή πανευτυχής, λες και είχε αντιμετωπίσει ο ίδιος τους δράκους. Είναι Θεός. «Και τώρα δύο λόγια. Θα κάνετε ένα μεγάλο διάλειμμα πριν από το δεύτερο άθλο που θα γίνει στις 9:30 το πρωί της 24ης Φεβρουαρίου. Στο διάστημα αυτό θα έχετε κάτι να σκεφτείτε. Αν κοιτάξετε προσεκτικά τα χρυσά αυγά που κρατάτε, θα δείτε ότι ανοίγουν. Βλέπετε τους ρεζέδες?» Μέσα στα αυγά βρίσκεται μία ένδειξη την οποία πρέπει να αποκρυπτογραφήσετε για να μάθετε ποιος θα είναι ο επόμενος άθλος και να προετοιμαστείτε αναλόγως. Καταλάβατε? Σίγουρα? Τότε μπορείτε να πηγαίνετε. Ο Χάρη βγήκε από τη σκηνή και κίνησε με παρέα με τον Ρον για το κάστρο. Κουβέντιασαν σε όλη τη διαδρομή. Ο Χάρη ήθελε να μάθει με κάθε λεπτομέρεια τι είχαν κάνει οι άλλοι πρωταθλητές. Καθώς περνούσαν από τη συστάδα που είχε πρωτακούσει τους βρυχιδμούς των δράγων, ξεπετάχτηκε μια μάγισσα. Ήταν η Ρίτα Σκίτερ. Σήμερα φορούσε ένα χαλκοπράσινο μανδύα ολόιδιο με τη στενογραφική της πένα. «Συγχαρητήρια, Χάρη», του είπε με ένα πλατή χαμόγελο. «Θα μου πεις δύο λέξεις? Πώς αισθάνεσαι για την άδικη βαθμολόγησή σου?» «Η βλαμμένη». «Θα σας πω μια λέξη», είπε απότομα ο Χάρη. «Αντίο». Της γύρισε την πλάτη και συνέχισε το δρόμο του. Επιτέλους, κάποιος έβρισε ένα δημοσιογράφο. Επιτέλους. Λοιπόν, 330 σελίδα, για να δω. Σελίδες. Το επόμενο. Αυτά. Ξέρετε τώρα. Ελληνικό community. Σκουπίδια. Και αύριο τα ίδια. Πάλι 10 η ώρα. Πάρουμε κανένα follow από κανένα ξένο. Γιατί με τα σκουπίδια που έχω μπλέξει πρέπει να τελειώνω γρήγορα. Καληνύχτα σας. Γεια σας. Αυτά βγαίνεις, λέει, LOL.